Πάμε στον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Να σας καλησπερίσουμε, κύριε Βαβουρανάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπλε. Καλησπέρα, κύριε Αμπούη. Ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την εξέλιξη για την απομάκρυνση των μασκών σε εξωτερικούς χώρους. Ήρθε η ώρα να τις βγάλουμε. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί και μπορούμε να βγάλουμε τη μάσκα ενδεχομένως όταν είμαστε μόνοι μας, αλλά εμείς ως γιατροί επιμένουμε ότι θα πρέπει σε χώρους που έχουμε συγχρονισμό και σε χώρους που, εν πάση περιπτώσει, η διασπορά μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα, δεν είναι κακό να τη χρησιμοποιούμε. Νομίζω ότι επιβάλλεται να τη χρησιμοποιούμε. Δείχνει η μεταδοτικότητα του ιού να είναι αρκετά μεγάλη, άρα λοιπόν η προστασία επιβάλλεται να συμβαίνει όταν έχουμε χώρους συγχρονισμού ή συνοστισμού. Βλέπουμε μια σταδιακή άρση των μέτρων σε μια περίοδο, ωστόσο, που και πανελλαδικά και τοπικά και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης τα κρούσματα είναι σε υψηλά επίπεδα. Κοιτάξτε, αν κανείς παρακολουθήσει τους σκληρούς δείκτες που λέμε, δηλαδή τους θανάτους και, και τις νοσηλίες, βλέπει ότι βρίσκονται σε μια ύφεση, σε μια σταθερά μειούμενη τάση. Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να πει ότι όταν έχει, ας πούμε, ένα μέσο 50-55 θανάτους κάθε μέρα, είναι αμεληταίος ως αριθμός και θα πρέπει πάντα να μας προβληματίσει. Αυτά ως στοιχεία είναι θετικά, ότι βρισκόμαστε σε ύφεση. Ωστόσο, δεν θα πρέπει κανείς να παραγνωρίσει ότι η μεταδοτικότητα του ιού είναι μεγάλη και μπορεί εύκολα να περάσουμε σε ένα στάδιο που να επιβαρυνθεί ξανά το σύστημα υγείας. Η προσοχή χρειάζεται σε όλους μας και χρειάζεται πάντα σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου γνωρίζουμε ότι η διασπορά του ιού γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Άρα, όταν είμαστε σε χώρους που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και που μπορεί εύκολα να συγχρονιστούμε εκεί. Χρειάζεται να φοράμε τη μάσκα μας και είναι θέμα, αν θέλετε, ατομικής και προσωπικής ευθύνης. Αυτό και φυσικά στους κλειστούς χώρους δεν το συζητάμε. Θα πρέπει να τους φοράμε γιατί εκεί γίνεται η μεγαλύτερη διασπορά και άρα η μεταδοτικότητα του ιού είναι μεγαλύτερη. Κύριε Βαβουρανάκη, αναφερθήκαμε στην εμβολιαστική εικόνα στην Κρήτη προηγουμένως. Έχουμε εικόνα από τους κατοίκων εμβολιασμούς. Πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα των κατοίκων εμβολιασμών? Κύριε Βουή, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η πολύ καλή πορεία που έχουμε στο επίπεδο νοσηλιών, έτσι όπως το περιγράψατε, κατά την άποψή μας οφείλεται στην μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη που έχουμε κυρίως στις μεγάλες ηλικίες. Θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Ηρακλείου δραστηριοποιούνται 25 περίπου ιδιώτες γιατροί μας, με 3-4 ακόμα διαγνωστικά κέντρα, που αν σε αυτούς προσθεθούν και οι κινητές μονάδες της ΥΠΕ και των κέντρων υγείας, εμβολιάζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν και άρα δεν θα είχαν εμβολιαστεί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι προστατεύονται, δεν νοσούν βαριά αν νοσήσουν και είναι εκείνοι οι οποίοι, αν νοσούσαν και ήταν ανεμβολίαστοι, θα επιβάλλουν το σύστημα υγείας πάρα πολύ και θα είχαμε τα προβλήματα που είχαμε παλαιότερα και τα αντιμετωπίζαμε στα νοσοκομεία. Και πλέον, αφού πετάμε τις μάσκες, αν με ρωτάτε αριθμό, θα σας έλεγα αυτό που ξέρω από αυτό που έχουμε έτσι αδρά από τους εμβολιασμούς κατοίκων, αγγίζουν κοντά στους 2.500 από τους ιδιώτες γιατρούς αυτή τη στιγμή και είναι ένα νούμερο ιδιαίτερα μεγάλο και ικανοποιητικό για την εμβολιαστική κάλυψη του νησιού και της περιφέρειας. Μάλιστα. Ωραία. Και αφού πετάμε αύριο τις μάσκες, ο στόχος είναι οδεύουμε προς το Πάσχα. Οι ειδικοί αυτό κοιτάζουν. Πώς θα περάσουμε τίποτα, οι ειδικοί λένε το Πάσχα. Ότι το Πάσχα το περάσουμε στο χωριό, κύριε Βαβουρανάκη. Δεν ξέρω. Εμείς λέμε να είμαστε προσεκτικοί για να περάσουμε όλοι μαζί το Πάσχα. Όλοι μαζί το Πάσχα, λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Βαβουρανάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.